πεταμένο, ένα πτώμα γυναίκα, φρικτά παραμορφωμένο και μισοκαμένο. Είναι το σώμα της ηρωίδος, ηλέκτρας Αποστόλου. Μια από τις πιο φωτεινές μορφές του κινήματος, της εθνικής αντίστασης. Την πιάσαν τα λινόφωνα, χιτλερικά καθάρματα, οι σαδιστές της ειδικής ασφάλειας. Τη βασάνισαν φρικτά μέρες ολόκληρες, μην μπορώντας να κλονίσουν την αδάμαστη θέλησή της, τη μαστιγώνουν με σειρματένια βούρδουλα. Καίνε το κορμί της με πυρωμένα σίδερα. Τη βάζουν να περπατήσει πάνω σαν αναμένα κάρβουνα. Και τέλος, την κρεμούν από τις μασκάλες και τη βασανίζουν ως την τελευταία της πνοή. Γνήσια θυγατέρα της αδόλυτης Ελλάδας, η Ηλέκτρα, αντιμετωπίζει αλήγηση τα μαρτύρια χωρίς να βγάλει λέξη από το στόμα της. Στις ερωτήσεις των δημείων της, που προσπαθούσαν να την κάνουν να μαρτυρήσει μυστικά του αγώνα, απαντά περήφανα και λακωνικά. Πώς σε λέτε? Ελληνίδα. Πού κάθεσαι? Στην Ελλάδα. Ποιοι είναι οι συνεργάτες σου? Όλοι οι Έλληνες. Από ποιους παίρνεις εντολές? Υπηρετώ τον ελληνικό λαό. Τι δουλειά κάνεις? Πώς σε λένε? Ελληνίδα. Πού κάθεσαι? Στην Ελλάδα. Ποιοι είναι οι συνεργάτες σου? Όλοι οι Έλληνες. Τι δουλειά κάνεις? Υπηρετώ τον ελληνικό λαό. Από ποιους παίρνεις εντολές? Μόνο από την πατρίδα μου.